Πάμε στο Φάνη τον Καραβατζάκη να δούμε ένα θέμα που αφορά ένα σχολείο στο ψυχικό, το οποίο τελούσε υποκατάληψη. Αν δείτε τις εικόνες που μας έχει εξασφαλίσει ο Φάνης για το πώς άφησαν πίσω το σχολείο, δηλαδή τι να πω. Έλα, Φάνη μου. Το φωτογραφικό υλικό, καλημέρα σας, φανερώνει τις καταστροφές που προκλήθηκαν στο ΓΕΛ Νέο Ψυχικού κατά τη διάρκεια κατάληψης που ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής και έληξε το βράδυ της Τρίτης με αυτές τις εικόνες. Σπασμένα τζάμια, σπασμένα γραφεία, σπασμένα φωτιστικά, κλιματιστικά, φωτιές στον προαύλιο χώρο και στον πρώτο όροφο. Αυτή την ώρα γίνεται ενημέρωση των γονέων για το τι γίνεται και το τι θα γίνει. Το σχολείο παρέμεινε κλειστό όλη αυτή τη εβδομάδα και μετά την κατάληψη, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, και θα ανοίξει πιθανότατα τη Δευτέρα. Ο Δήμος έχει καταθέσει μήνυση κατά γνώστων και η ασφάλεια αναζητά τους δράστες αυτών των καταστροφών. Δεν είναι η πρώτη φορά, όπως μαθαίνουμε, που κατά τη διάρκεια κατάληψη στο συγκεκριμένο λύκειο γίνονται καταστροφές, όχι όμως σε αυτόν τον βαθμό, όπως αναφέρουν γονείς και καθηγητές. Μάλιστα, οι εικόνες είναι εξωφρενικές. Αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες. Να. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αρχικά μπήκαν 8-10 μαθητές, έκαναν την κατάληψη με διάφορα αιτήματα τα οποία είχαν αρτήσει ένα χαρτί με 10 αιτήματα, μεταξύ άλλων να μπουν κουρτίνες στα παράθυρα, να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες στις τουαλέτες κλπ. Και στη συνέχεια μπήκαν και εξωσχολικοί, οι οποίοι και αυτοί θα εξεταστούν αν προκάλεσαν αυτή τη ζημιά. Εάν όμως με το που ξεκινούσε η κατάληψη πήγαινε η αστυνομία να μπει μέσα. Αυτό γινόταν κόλαση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήρθε η αστυνομία, όπως μάθαμε. Δεν είναι μετά, εικόνα. Προσπάθησε να μπει. Μετά. Εντάξει. Αυτό δεν είναι εικόνα. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης και είχαν εγγυηθεί οι μαθητές ότι δεν θα γίνουν καταστροφές, που όμως έγιναν. Καλά. Αυτό είναι προσβολή. Δεν είναι μόνο το θέμα προλογούμενος και το ένα και το άλλο. Για τα ίδια τα παιδιά, η εικόνα του σχολείου τους είναι ο χώρος τους. Δεν είναι μόνο. Τα παιδιά δεν είναι. Εντάξει τώρα. Το θέμα είναι ο κηδεμόνας των παιδιών να πληρώσει, ούτως ώστε την επόμενη φορά που θα μπει το παιδί. Να. Νομίζω το είχε επιβάλει ένας δήμαρχος αυτό. Δεν θυμάμαι ποιος δήμαρχος. Τώρα τον αδικούμε τον άνθρωπο. Έχει δίκιο ο Γεωργία Ελληνάρδου. Και είπε θα πληρώσουν οι γονείς. Βέβαια, εντάξει τώρα, αλλά ξαναλέω, δεν είναι εικόνα, είναι κρίμα για τους ίδιους τους μαθητές. Είναι ευχολόγιο αυτό τώρα που λέει. Ευχολόγιο. Τι άλλο να πω. Λοιπόν.